Στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται συνεχόμενα χωρίς μέρα κενό επικουρικοί συμβασιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι καλύπτουν τραγικά κενά σε μόνιμο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θέσεις νευραλγικές για την προστασία της ζωής των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Όλα αυτά τα χρόνια, 300 εργαζόμενοι δουλεύουν με το άγχος της ημερομηνίας λήξης, κάποιοι απλήρωτοι επιμήνες, από παράταση σε παράταση. Διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά, τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Εν μέσω πανδημίας από τον κορονοϊό ακούσανε επίσημες ευχαριστίες και χειροκροτήθηκαν γιατί έγιναν ασπίδα ζωής αυτών των ανθρώπων. Το Υπουργείο Εργασίας για τα κέντρα πρόνοιας που υποπτεύει αυξάνει τα μέτρα προστασίας, όμως ως απαγορεύσεις επισκεπτηρίου, θερμομετρήσεις κτλ. Και την ίδια ώρα απολύει το προσωπικό που προστατεύει την υγεία και τη ζωή αυτών των ανθρώπων, το προσωπικό που κάνει αυτά τα μέτρα πράξη. Με την προκήρυξη 7K του 2019, το ΑΣΕΠ ένα μεγάλο κομμάτι των επικουρικών στα κέντρα πρόνοιας μένει έξω από τους πίνακες προσληφθέντων μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, αφού δεν τους έχει ζητηθεί ούτε φάκελος δικαιολογητικών. Σύμφωνα με την τελευταία παράταση των συμβάσεων του άρθρου 62 του νόμου 4701 του 20, οι συμβάσεις τους λήγουν με την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της 7K του 19 και όχι πέραν της 31/12 του 2020. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ, προβλέπεται έκδοση αποτελεσμάτων για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός των επόμενων ημερών και των υπολείπων πιθανά ως το τέλος του 2020. Επομένως, από μέρα σε μέρα οι εργαζόμενοι που δεν είναι στους προσωρινούς πίνακες θα βρεθούν απολυμμένοι. Ερωτάστε, κυρία Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα παρατείνετε την ισχύ των συμβάσεων των επικουρικών των κέντρων πρόνοιας και για ποιο χρονικό διάστημα, και αν προτίθεστε να μετατρέψετε τις συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού σε αορίστου χρόνου. Ευχαριστώ. Αξιότιμο κύριε Βουλευτή, σας ευχαριστώ πολύ που θίγετε. Η αλήθεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας και στις απειλές που αυτή συνιστά για τις ευπαθείς συμπολίτες μας. Η επαρκή στελέχωση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας σε όλη τη χώρα έχει υπάρξει για εμάς εξαιρετική προτεραιότητα όχι μόνο μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά από την πολύ αρχή της έναρξης των καθηκόντων μας που αναλάβαμε καθήκοντας ως κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019. Ήδη από τον περισμένο Αύγουστο κινητοποιηθήκαμε ως Υπουργείο και προχωρήσαμε στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την οποία σήμερα με ρωτάτε, την 7K του 19. Με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης όμως τον περασμένο Μάρτιο, πήραμε χωρίς καθυστέρηση επιπλέον μέτρα για τη στελέχωση των μονάδων με πολλαπλασιαστικό όφελος τόσο στους εργαζομένους όσο και στους ωφελούμενους, στους φιλοξενούμενους μέσα στις μονάδες κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την επικράτεια. Τη στιγμή εκείνη, και ενώ ξεκινούσε στη χώρα μας το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως είπατε, βρισκόταν σωστά σε εξέλιξη η προκήρυξη του διαγωνισμού βάσης της 7K για την πρόσληψη 317 ατόμων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, συν 24 κατόπιν ειδικών διαδικασιών. Η σχετική διαδικασία είχε ξεκινήσει, οφείλω να πω, από την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε νομοθετήσει την πρόσληψη των 317 αυτών ατόμων στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, όμως δεν είχε τρέξει καμία διαδικασία και δεν μπορούσαμε σε καμία των περιπτώσεων να περιμένουμε ότι χωρίς την δική μας συνεπέμβαση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στην ώρα της. Δεν είχαμε επομένως την πολυτέλεια αυτής της αναμονής και γι' αυτό έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Αφού προχωρήσαμε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στις 16 Μαρτίου του 2020, με κοινή υπουργική απόφαση, προχωρήσαμε σε καθορισμό άμεσης διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που είχε φέρει η πανδημία στις κοινωνικές δομές και στις δομές πρόνοιας σε όλη μας τη χώρα. Τι κάναμε? Προσλάβαμε 500 άτομα επικουρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Θέλω την προσοχή σας όμως, κύριε Στολτίδη, σε αυτό, γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι αυξάνουμε τα μέτρα και μειώνουμε, κατά κυριολεξία είπατε, απολύουμε τους εργαζομένους. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Στο κομμάτι το ότι αυξάνουμε τα μέτρα, ναι, αυξήσαμε τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή το κράτος πρόνοιάς μας έχει τα αυστηρότερα μέτρα όλης της Ευρώπης. Από την άλλη, το κράτος πρόνοιας και οι δημόσιες δομές του, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή έχουν το υψηλότερο στελεχειακό δυναμικό της τελευταίας δεκαετίας. Και αυτό γιατί? Γιατί με τις τελευταίες 500 προσλήψεις που κάναμε μέσα σε 3 εβδομάδες, καταφέραμε και αυξήσαμε το δυναμικό του κατά 1/3, κατά 30%. Και αυτό πώς? Γιατί μέσα σε 3 εβδομάδες νομοθετήσαμε, μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου,
υπογράψαμε και βγάλαμε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, προκηρύξαμε τους διαγωνισμούς, τρέξαμε τους διαγωνισμούς και 500 συμπολίτες μας, ειδικοί στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, είναι ήδη μέσα στις δομές αυτές από τον Απρίλιο και δουλεύουν. Και δουλεύουν σκληρά για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι γιατροί, είναι νοσοκόμοι, είναι φροντιστές, είναι τραπεζοκόμοι, είναι κοινωνικοί λειτουργοί που βοηθούν στην προστασία των πιο ευάλωτων και για πρώτη φορά έχουμε αύξηση κατά 1/3 τη στελέχωση των τομών αυτών. Και θα πω και κάτι άλλο και θα κλείσω με αυτό, το οποίο νομίζω επί της αρχής μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεδομένων των συγκεκριμένων συνθήκων, νομίζω θα σας βρω σύμφωνο. Για την στελέχωση αυτή, αρχικά είχαμε προβλέψει πόρους από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Όμως τι κάναμε? Μέσα σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτικούς πόρους ευρωπαϊκούς. Γνωρίζω τις θέσεις σας και τις θέσεις του κόμματός σας για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά νομίζω ότι δεδομένων των συνθήκων θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι καμιά ευκαιρία δεν πρέπει να πηγαίνει ανεκμετάλλευτη. Εξού και εξασφαλίσαμε 6 μήνες για αυτό το προσωπικό με ευρωπαϊκούς πόρους και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 6 παραπάνω μήνες, μέχρι 21 δηλαδή Μαρτίου, για να έχουμε αυτό το αυξημένο κατά 30% στελεχειακό δυναμικό στις δομές προνοιακές μας που φιλοξενούν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Είναι σχεδόν πάει για τακτική να μην μπορούμε στη δευτερολογία να κρίνουμε την απάντησή σας με βάση το ερώτημα. Αξιοποιήσατε όμως μόνο κομμάτια του puzzle, το οποίο συμφέρει, ας πούμε, για την συνολική διατύπωση μιας εικόνας, η οποία όμως είναι πολύ μακριά από την αλήθεια και από τις ανάγκες και γίνομαι πιο σαφής. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά βασικά ζητήματα. Με αυτή την προκήρυξη και τη συγκεκριμένη μοριοδότηση, οι μισοί φεύγουν, σχεδόν οι μισοί, φεύγουν εκτός εργασίας εμπειρότατοι και άκρως αναγκαίοι. Άλλοι φεύγουν γιατί δεν αντέχουν με βάση αυτές τις συνθήκες. Αυτοί που θα προσληφθούν με την προκήρυξη, πολλοί δεν θα έρθουν γιατί μπορεί να μην είναι σε οριστικούς πίνακες. Και αυτό όταν για την κάλυψη αυτού του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας απαιτείται με βάση το οργανόγραμμα 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ το σύνολο αυτών που διατυπώσατε είναι 2.600. Λείπουν οι μισοί. Και υπάρχουν και άλλες αιτήσεις οι οποίες δεν ικανοποιούνται. Άρα, αντί λοιπόν την ώρα που στην Ευρώπη γίνεται στην κυριολεξία σφαγή, σε γυροκομεία, κέντρα αμαία, θεραπευτήρια, την ώρα που και στην Ελλάδα αντίστοιχες δομές ξεκλειδίζονται η μία μετά την άλλη, εσείς αντί να ενισχύετε το σύστημα, είναι προφανές ότι το αποδυναμώνετε για τις επόμενες μέρες θα λείψει κόσμος. Δεύτερον, παρακαλώ να απαντήσετε, αφήνοντας στην άκρη προσχηματικά νομικά κολλήματα, αν θα τα λέγατε, αλλά έχουν ακουστεί στην επαφή του Υπουργείου μαζί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί και δεν έχουν καμία αξία, αλλά και διότι υπάρχουν παραδείγματα που αυτά έχουν αρθεί και πολύ σωστά έχουν αρθεί, όπως στους επικουρικούς στα νοσοκομεία, στους αντίστοιχους εργαζομένους του ΑΕΔ, όπως και ότι πρέπει να απεμπλακεί η παράταση των συμβάσεων από τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7K, όπως έγινε ήδη και με τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Άρα δεν υπάρχουν δηλαδή τέτοια επιχειρήματα. Κυρία Υπουργέ, το λέμε καθαρά. Έχετε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζωή που τίθεται σε κίνδυνο με τις επιλογές σας. Διότι αυτό πρέπει να γίνει χτες, είναι να μείνουν όλοι στη δουλειά και προφανώς από τα στοιχεία του οργανογράμματος να έρθουν άλλοι τόσοι με επίταξη ξενοδοχείων για το προσωπικό, με μέτρα αρέωσης για τον πληθυσμό, με επαναλαμβανόμενα τεστ. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η διασφάλιση όμως τη ζωή των εργαζομένων φαίνεται ότι δεν είναι δική σας προτεραιότητα. Είναι κόστος. Γιατί δεν φτάνει που πολλούς εργαζόμενους από αυτούς τους έχετε απλήρωτους να εργάζονται σε αντικσότατες συνθήκες χωρίς μέτρα προστασίας, υποχρεωμένους να πηγαίνουν σαν σαρδέλες στη δουλειά, κάτω από ψυχολογική πίεση, μην αρρωστήσω, απειλώντας τους με εισαγγελικές παρεμβάσεις. Με συγχωρείτε, αλλά τους κοροϊδεύετε από πάνω, γιατί τα μόνα μέτρα απαγόρευσης που πήρατε είναι απαγόρευση επισκεπτηρίου, θερμομέτρηση και ερωτηματολόγια που πήγες, με ποιον βρέθηκες κτλ., για να μετατεθεί η ευθύνη πάνω τους. Ένα μέτρο, κυρία Υπουργέ, που να ξοδεύατε έστω και ένα ευρώ, δεν βρήκατε. Ούτε ένα ευρώ για την υγεία εργαζομένων, ηλικιωμένων, αμαία, για εγκατελειμμένα παιδιά. Όχι μόνο έχετε αφήσει όλες τις πόρτες ανοιχτές για να τους θερήσει η πανδημία, όπως έγινε, ξαναείπα, στα προηγούμενα, σε άλλες δομές. Αφήσατε ανοιχτή όμως και την πόρτα κατάρρευσης του συστήματος υγείας συνολικά. Εδώ όμως, για να κλείσω, κυρία Υπουργέ, υπάρχει μια ακόμα ιδιαιτερότητα. Διότι ακριβώς στη συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που συνέχισε την προηγούμενη, για την υλοποίηση της πολιτικής σας που θέλει τους εργαζόμενους όλο και πιο ευέλικτους και φθηνούς, χρειάζεστε τα χρήματα για τους
πληττόμενους βιομήχανους και εφοπλιστές, ομοίρους στο παιχνίδι της αναλλαγής διακυβέρνησης, ανακυκλωμένους μεταξύ εργασίας και χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς προοπτική συνταξιοδότησης, συμβιβασμένους με τη μισή ζωή, με την κατοικία τους ακόμα στα χέρια των τραπητών. Γιατί αυτό είναι που υλοποιείται και με τους νόμους τους τελευταίους. Κλείνοντας, στην περίπτωση αυτή λοιπόν όμως, κυρία Υπουργέ, μπαίνει και η σφραγίδα της πιο απάνθρωπης αντιμετώπισης των αναγκών των περιθαλπόμενων. Με την παραβίαση των στοιχειωδών κανόνων της επιστήμης, εξαλείφεται κάθε ίχνος πολιτισμού στην αντιμετώπιση των πιο ευάλωτων, ανυπεράσπιστων κοινωνικών ομάδων. Μιλάμε για αμαία ηλικιωμένους παιδιά χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, χρονίως πάσχοντες παιδιά κακοποιημένα. Που ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ισορροπία της ψυχοσύνθεσής τους είναι το απόλυτο δέσιμο με σταθερά άτομα που τα νιώθουν ακόμα και σαν γονείς. Οτιδήποτε άλλο εκτός από την παράταση, τη μετατροπή των σχέσεων εργασίας σε αορίστου, με τις προσλήψεις που λείπουν άμεσα και όλα τα μέτρα κάλυψης με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κυρία Υπουργέ, οτιδήποτε άλλο πρέπει να πούμε ότι θα αποτελέσει έγκλημα και σας καλούμε να μην το διαπράξετε. Ευχαριστώ.